και πώς θα επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ το τέλος των χρυσών συντάξεων. Είναι το πλαφόν που είδαμε τώρα, βέβαια, εδώ. Θα σταματήσω εγώ και θα πάω στην κυρία Βούλτεψη. Και θα μιλήσω για τις δύο τροπολογίες που ήρθαν τελευταία στιγμή. Και έφυγαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έτσι μαζί και το κίνημα αλλαγής. Και έτσι δεν μπορέσαμε εμείς εκείνη τη μέρα να καταλάβουμε και απλώς κόσμος τι ακριβώς είναι αυτό που περνάτε και γιατί το περνάτε τελευταία Μάλιστα. στιγμή και δεν το είχατε φέρει ή την Παρασκευή ναι. ή τουλάχιστον αρχές ναι, της εβδομάδας. Ναι, συμφωνώ, ακούστε. Πράγματι έγινε αυτή η καθυστέρηση, η οποία οφειλόταν στο γεγονός ότι επειδή ήταν ρύθμιση συνταξιοδοτικού θέματος, πριν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έπρεπε να υπάρξει η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Εάν καταλογίσει κάποιος κάποιο λάθος στην κυβέρνηση, είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τις 4 ώρα, τώρα μιλάμε για τέτοια πράγματα, ναι. να πούνε ότι κοιτάξτε, περιμένουμε δύο τροπολογίες, η μία από αυτές πρέπει να έχει έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του Κράτους, έχει καθυστερήσει. Συμφωνούμε, δεν μπορούσα ναι. να περιμένετε να ξανανοίξει η Βουλή. Λοιπόν, τέλος του μήνα θα καταβάλλονταν αυτές οι συντάξεις. Έπρεπε να καλυφθούν νομικά, δηλαδή. Ναι, ναι, δεν μπορούσε. Ξέρετε όμως ότι με αυτή την κίνηση αθώσατε τον ΣΥΡΙΖΑ και το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει δρυμία κριτική από τον κόμμα σας. Ακούστε με τώρα. Ακούστε. Όταν εκείνοι έφεραν τροπολογίες. Συγγνώμη, Μαρία, αυτό είπα. Ότι από την ώρα που πρέπει να γίνει αυτό και έχει καθυστερήσει, βγαίνεις καθαρά από την αρχή και λες αλλιώς. Δεν υπήρχε θέμα. Δηλαδή, τι ήθελε κανείς και το χειρότερο. Δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι είμαστε κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς να ακούσεις για ποιο λόγο γίνεται αυτή η καθυστέρηση. Πρέπει να τα ακούσεις. Αλλιώς πάει να είναι θα κοινοβούλιο και γίνεται κάτι άλλο. Μια τελευταία ερώτηση για δηλαδή, να πάμε στον κριτικό. Έλα. Δηλαδή, πρέπει να πει κάποιος, ακούστε. Και αν διαφωνείτε, σηκωθείτε και φύγετε. Πέρα από τη συντάξη, στην τροπολογία, ήταν, στην άλλη τροπολογία ήταν και το θέμα των απολύσεων. Καλά, αυτό το θέμα μην το συζητάμε καθόλου. Αυτό έπρεπε να γίνει. Καταρχήν απορώ, ΣΥΡΙΖΑ. Διάβαζα και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε. Κατηγορήσατε την κυρία Χτσιόγλου για την τροπολογία, πέρασε το Μάιο. Για τις απολύσεις και πώς θα γίνεται όλο αυτό με τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Την είχατε ψηφίσει όμως, λένε αυτή την τροπολογία. Μισό λεπτό και δύο. Πράγματι, αυτή η τροπολογία ψηφίστηκε. Να το απαντήσουμε γιατί έχει λίγο χρόνο. Πάμε στον Αντώνη Κρητικό να το συναντήσουμε για την τελευταία εξέλιξη και θα μας απαντήσετε αμέσως μετά. Έλα, Αντώνη. Παιδιά, όσο περνάει η ώρα και φεύγουν και οι καπνοί εδώ από την πλαγιά του βουνού, αποκαλύπτεται και η οικολογική καταστροφή, να πούμε, που προκλήθηκε εδώ από τις πυρκαγιές, από το μεγάλη φωτιά που είχαμε από τις 3:20 το πρωί. Να σας πω ότι όση ώρα είμαστε εκτός αέρα, εμείς μιλάμε με κατοίκους, όλο και περισσότερους μας λένε και μας μεταφέρουν τον πανικό τον οποίο βίωσαν τις ώρες εκείνες της φωτιάς, ότι είδαν ένα βουνό απέναντι κατακόκκινο από τις φλόγες. Μια κυρία, μάλιστα, εδώ μας είπε ότι μάζεψα τα παιδιά μου και τον άντρα μου, ετοιμάσαμε το αυτοκίνητο με αρκετό νερό μέσα στο αυτοκίνητο και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε όταν περνούσαν οι άνδρες της αστυνομίας και μας έλεγαν ότι πρέπει να εκενωθεί ο οικισμός. Θα σας πω φυσικά ότι όλοι συνομολογούν ότι ήταν άμεση η επέμβαση εδώ και της πυροσβεστικής αλλά και η καθοδήγηση από τις αρχές για το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι. Μιλήσαμε και με έναν κύριο ο οποίος διαθέτει φούρνο εδώ πιο κάτω και ήταν ανοιχτός εκείνη την ώρα γιατί προετοίμαζε το εμπόρευμά του και μας είπε ότι ήμουν από τους πρώτους που είδα τη φωτιά. Ειδοποίησα αμέσως την πυροσβεστική η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο, μας έδωσε και βίντεο, μας έδειξε και βίντεο που τράβηξε για το τι γινόταν εδώ στην πλαγιά του βουνού. Μιλάμε πραγματικά για μια κατάσταση πύρινης κόλασης. Αντώνη, το έχουμε το βίντεο, θα το δούμε αν όχι στην δική μας εκπομπή, στις επόμενες εκπομπές που ακολουθούν εδώ στην Τηλεόραση του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τελευταία ενημέρωση, όλα πάνε καλά. Να παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το κίνδυνο αναζωπήρωσης. Συνέχισε να μας περιγράφεις και να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ όποια ώρα θέλεις μας διακόπτεις. Λοιπόν, είχαμε μείνει. Η μία τροπολογία λοιπόν συμφωνήσαμε ήταν ότι αν δεν ψηφιζόταν τέλος Αυγούστου θα καταβάλλονταν αυτές οι υπέρογγες συντάξεις. Είπαμε στην άλλη τώρα. Ας πούμε λοιπόν ότι έστω και μόνο για αυτοί έπρεπε να μείνουν μέσα στην αίθουσα. Ναι. Δεν έγινε στο κατανοητό. Δεν έχει σημασία. Έπρεπε να ακούσουν πρώτα. Και αυτό το λέω για το μέλλον. Ακούς γιατί πρόκειται και μετά αποφασίζεις αν θα αποχωρήσεις ή θα μείνεις. Αυτό το στυλ φεύγω και δεν μ' αρέσει και ακολουθήσαν όλοι το κουκουέ. Ήταν το στυλ του κινήματος αλλαγής. Αυτό το στυλ δεν μ' αρέσει. Και νομίζω ότι δεν είναι και στυλ του κινήματος αλλαγής. Τώρα κάτι καινούριο γίνεται. Ελάτε κύριε Δημοδόμου. Λοιπόν, να τελειώσω να μόνο για την τροπολογία, με συγχωρείς, για την εργατική. Ακούστε να δείτε. Ναι, η Νέα Δημοκρατία την ψήφισε. Εγώ διαφωνούσα από τότε, αλλά αυτές ξέρετε όταν δεν έχει ονομαστική, ψηφίζονται μόνο τους αυτά με την δεδηλωμένη. Διότι δεν υπάρχει πιο αντεργατικό από το να δίνεις βάσιμο λόγο απόλυσης. Όχι όσοι έχουμε ασχοληθεί με το συνδικαλισμό, εγώ ας πούμε στην Ένωση Τακτών,
Λέγαμε πάντα, εντάξει, δεν ταιριάξαν τα χνότα σας, θα υπάρξει η απόλυση. Γεια σας. Να μην ξαναμιλήσετε όμως για λόγους. Σκεφτείτε να υπάρχει καταγεγραμμένο σε ένα χαρτί ότι ήταν παραπτωματικός, ότι αργούσε να έρθει στη δουλειά, ότι μίλησε άσχημα. Ποιος θα το γράψει αυτό το χαρτί, αυτό είναι το θέμα. Πρόσεξε. Συναλφούς θα το γράψει. Είναι ότι το ψηφίσατε με ένα χαρτί. Προσέξτε, προσέξτε. Ναι, 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 τι να σου πω. Μα δεν είσαι εκεί, στην ονομαστική είσαι εκεί. Ξέρετε τώρα, ψηφίζονται ναι. πολλά. Είναι εκεί βουλευτή, λοιπόν, σηκώνει το χεράκι. Ναι, είναι εκεί και σηκώνει το χέρι και παίρνει την ευθύνη. Όταν δεν είναι ονομαστική όμως. Ψηφίζει ένα για όλου. Ναι, ψηφίζει ο διεισηγητής, ας πούμε. Λοιπόν, του φάνηκε προφανώς φιλεργατικό, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ποιος θα τα γράψει όλα αυτά. Ένας εργοδότης, ο οποίος δεν θέλει να τα γράψει. Και τι έγινε, μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Τις κάνανε όλοι ορισμένου χρόνου, ώστε όταν έχουν ένα πρόβλημα, πούνε άντε, σε ένα χρόνο θα τον διώξω. Να μην χρειαστεί να γράψω εναντίον του όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό, να τελειώσω μόνο, η τελευταία απόφαση του Αερίου Πάγου Επιπροεδρίας κυρία Στάνου ήταν... Διορθώσατε την αδικία, επανέλθε το εργατικό δίκαιο και πρέπει το, να είναι. Το εργατικό, και... Όχι, η τελευταία απόφαση της κυρία Στάνου ήταν ότι είναι φιλεργατικός ο νόμος και συνταγματικός αυτός για τον οποίο τώρα φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε κύριε Δημοτικό, γιατί φύγατε εσείς. Εμείς για δύο πράγματα φύγαμε. Το ένα και το αρκετά σοβαρό νομίζω είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα, το ότι θα έρχονται τελευταία στιγμή με διαδικασία εξπρές τροπολογίες οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές, θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Αυτό να το οποίο λέγαμε έτσι με το ΣΥΡΙΖΑ και τα προηγούμενα χρόνια θα το κάνουμε και τώρα. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ πέρασε εκτός από τις συντάξεις που ήταν το πλαφόν και που μπορεί να ήταν επίγον να περάσουν για τους συγκεκριμένους λόγους που ανέφερε η κυρία Βούλτεψη. Δεν πέρασε μόνο αυτό. Πέρασαν κάποιες διατάξεις οι οποίες αφορούν τους εργαζόμενους και κατά τη δική μας άποψη. Ακριβώς. Μα εσείς είναι, τα έχετε ψηφίσει ως η κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Εδώ όμως γίνονται κάποιες αλλαγές που δημιουργούν προβλήματα στα δικαιώματα. Μισό λεπτό. Εντάξει, στα δικαιώματα των εργαζομένων, το οποίο θα έπρεπε να έχουμε το χρόνο είναι δικαιωμάτιο να τα βελτιώσουμε. Ότι είναι παραπτωματικός. Ναι, αλλά πρέπει να του πει και για ποιο λόγο τον απολύει όμως. Όχι, δεν θα του πει. Γιατί δεν θα του πει, γιατί δεν πρέπει έτσι ο εργαζόμενος έλεγε η νομοθεσία από το 20 μισό λεπτό. Ο εργαζόμενος να έχει μπροστά του τους λόγους για να και μπορεί, ο επόμενος εργοδότης για να πει, μπορεί δεν μου με τα δικαιώματά του να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει. Δεν κάναμε λάθος. Θα πάει στον επόμενο εργοδότη και θα του πει φέρε μου το χαρτί του προηγούμενου. Να διεκδικήσει αυτά τα οποία ζητά. Είναι αποδυνάμωση των εργατικών δικαιωμάτων. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί να μην έχουμε το χρόνο να δούμε όλα αυτά, να τα βελτιώσουμε, να τα συζητήσουμε και πρέπει να έρχονται με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Γι' αυτό και αντιδράσαμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει και θα έχουμε το χρόνο. Και θα έχουμε το χρόνο, κυρία Βούλτεψη, να το συνεννοηθούμε, να βελτιώσουμε τα σημεία και όχι να γίνονται όλα σε διαδικασία εξπρές. Ειδικά για τους εργαζόμενους και για ζητήματα που αφορούν και που θέλετε να πω και κάτι άλλο. Που αποδεικνύουν και τα λάθη που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο περάσανε πράγματα τόσο γρήγορα και φαίνεται τι, ότι ήρθε η καινούργια κυβέρνηση και πέρασε πράγματα τα οποία κανείς δεν κατάλαβε τι είχε κάνει η προηγούμενη, πώς φτάσαμε εδώ. Αυτό έπρεπε να γίνει συζήτηση, έχει δίκιο. Έπρεπε να γίνει συζήτηση. Έπρεπε να γίνει για να αποκαλυφθεί η θέση του καθενός μας. Ας προβάλλουμε τους όλους μέσα. Εφημερίδα των Συντακτών. Το κρυφό σχέδιο του Μιχαλολιάκου. Πόλεμος εξωτικών μεταξύ των μελών του. Τι συμβαίνει με τους δύο ευρωβουλευτές των Ναζιστών. Το κόλπο για τα 8 εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης. Και το ερώτημα σας και στις δύο πριν πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να παίρνει χρήματα η Χρυσή Αυγή. Αφού δεν είναι πλέον στο κοινοβούλιο, πώς θα πάρει κύριε χρήματα. Δεν μπορεί να πάρει χρήματα και πρέπει να προχωρήσει επιτέλους και η δίκη και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Πήραμε ένα μήνυμα από τους πολίτες. Την άφησαν έξω από τη Βουλή. Σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα. Διαγωνισμός από την εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Ένα τετραήμερο στην Κεφαλονιά για τριμελή οικογένεια. Μια διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο πολυτελές πεντάστερο Ionian Emerald Resort Hotel με πλούσιο πρωινό. Χαλαρώστε στην πολυτέλειά του και εκπληρώστε κάθε επιθυμία σας. Για φαγητό στο μεζεδοπολείο Φαμίλια στη Σάμη, δίπλα στο κύμα, για ολόφρεσκα και καλομαγειρεμένα θαλασσινά και κρεατικά. Στα καφέ Πατισερί Μπέκερι Σπαθί στο Αργοστόλι, ανακαλύψτε